εδώ μαζί με τη φίλη μου τη Μαρία. Έχουμε έρθει στα Λερόι Μερλίν της Βασιλής Σοφίας. Σας έδειξα λίγο την είσοδο. Επίσης έχω ερωτευτεί αυτή την κουζινούλα. Είναι ό,τι πρέπει για το σπίτι μου, γιατί και εγώ τόσο μικρή κουζίνα έχω προς το παρόν. Και ήρθαμε να κάνουμε μια κατασκευή. Έχουν εδώ πέρα ένα χώρο, ο οποίος λέγεται Χωμίστας Lab. Και κάθε εβδομάδα ή δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, αν θέλεις, έρχεσαι και φτιάχνεις ένα DIY, μια DIY κατασκευή. Σήμερα εμείς θα φτιάξουμε μπιζουτιέρα. Την έχουμε δει λίγο έτσι πως είναι φτιαγμένη και μας άρεσε πάρα πολύ. Πληρώνεις 8 ευρώ και όλα τα υλικά και η κατασκευή είναι δική σου. Δεν πληρώνεις τίποτα άλλο δηλαδή. Οπότε για να δούμε αν είναι ωραία και πώς θα είναι η εμπειρία. Πάμε να μπούμε μέσα. Αποκλειστικότητα. Ετοιμάζουν τα χριστουγεννιάτικα. Μόνο αυτό σας λέω. Πάει. Τέλειο. Για να δούμε και αυτό. Φαντάστικο. Και καμπανούλες. Το μία καμπανά και το βγάζεις λάμπη κάτω. Να το δείξουμε και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, αυτές θέλω. Είναι τέλειες, φανταστικές, ανεπανάληπτες. Λοιπόν, και αυτές φανταστικές, παιδιά. Δείτε εδώ χρώμα. Δείτε χρώμα. Τις θέλω. Και αυτές διάφανες με κλαδάκια καταπληκτικές. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να αποφασίσω τι θα κάνω.
καλά. Αυτό εδώ το χαλί, παιδιά, είναι σαν γούνα από κουνέλι. Φυσικά και δεν είναι φυσικό, είναι συνθετικό, αλλά είναι τέλειο. Χουχουλιάρικο, φανταστικό, ανεπανάληπτο. Το θέλω οπωσδήποτε. Αυτό είναι πλαινόμενο και στο πλυντήριο και βγαίνει και σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτά είναι διάδρομοι βέβαια και βγαίνει και σε 4 χρώματα. Πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, αυτά που είναι σαν κουνελάκια τα έχει και σε μικρή διάσταση και πολύ φλερτάρω με την ιδέα να τα πάρω για τον καναπέ αντί για να τα κάνω χαλί. Όπως επίσης και αυτό που μου λέει εδώ η φίλη μου Μαρία, που είναι σαν προβατάκι. Είναι το Χωμίστας Lab. Έχουμε κάτσει ήδη. Τα ξυλαράκια όπως βλέπετε ήταν ήδη κομμένα. Θα σας έχω από κάτω και στην περιγραφή σε τι διαστάσεις είναι για να φτιάξετε κι εσείς αν θέλετε μόνοι σας την μπιζουτιέρα. Και τα πρώτα βήματα είναι να λιμάρουμε λίγο τις γωνίες από τα ξυλαράκια γιατί ήταν λίγο άγρια κομμένα, οπότε θέλει λίγο λιμάρισμα για να είναι πιο ομοιόμορφα. Μετά εδώ ο Βαγγέλης που είναι ο δάσκαλος της χειροτεχνίας, κάθε φορά δεν είναι ο ίδιος, μας εξηγεί πώς θα πρέπει να φτιάξουμε και τι πρέπει να κάνουμε σαν πρώτα βήματα αφού έχουμε λιμάρει όλα τα ξυλαράκια μας. Μας λέει λοιπόν ότι πρέπει να φτιάξουμε πρώτα το γύρω-γύρω και μετά θα φτιάξουμε τα μέσα. Οπότε αυτό ξεκινάω να κάνω. Φτιάχνω πρώτα τα γύρω-γύρω. Βάζω κόλλα εδώ πέρα περιμετρικά. Είναι τα πιο μεγάλα ξύλα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε τέλος πάντων κι εσείς για να βάλετε τα γύρω-γύρω. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, όλα τα υλικά μας τα δίνουν εκεί πέρα από το Χωμίστας Lab, από τα Λερέου Μερλίν, οπότε δεν χρειάζεται τίποτα να χρησιμοποιήσουμε από δικά μας. Και η κόλλα και το χαρτί για το λιμάρισμα και όλα είναι από εκεί. Εάν εσείς παρόλα αυτά θέλετε να το φτιάξετε στο σπίτι σας, θα χρειαστείτε σίγουρα κόλλα που είναι για ξύλα, που θα κολλάει ξύλα δηλαδή, και ένα γυαλόχαρτο, απλά για να λιμάρετε τα τέτοια. Όπως βλέπετε εδώ τα κολλάω εγώ λίγο προσεκτικά και μετά θα βάλω και χαρτοτενία μέχρι να στεγνώσει καλά η κόλλα. Εδώ χαζεύω γιατί απέναντί μου είναι η Μαρία και κάτι της λέμε. Της λέει ο δάσκαλος και κοιτάω να δω τι έκανε, τέλος πάντων κοίταγα. Όπως βλέπετε έβαλα και τη χαρτοτενία, τώρα λιμάρω λίγο και την άλλη πλευρά για να μπορέσω να το βάλω. Κάπως έτσι λοιπόν θα φαίνεται από τη μία πλευρά και μετά πάμε να βάλουμε το χώρισμα μέσα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μετά το μικρό το σιρταράκι, το ένα μάλλον το μεγάλο σιρταράκι και τα δύο πιο μικρά. Μετράω με το χάρακα όπως μου είπε ο δάσκαλος για να είναι το μεσαίο κομμάτι κάπου στη μέση του αλουνού για να μπορεί να βγει ίσιο μετά και να βγουν ίσια και τα σιρταράκια. Εκεί θέλει λίγο προσοχή, μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα λίγο, δεν φαίνεται στο βίντεο αλλά ο Βαγγέλης ήρθε και με βοήθησε αρκετές φορές σε αυτό το σημείο. Οπότε μετά αφού το έχεις βάλει και το έχεις αφήσει και αυτό να στεγνώσει, είμαι στη δημιουργία τώρα του μεγάλου σιρταριού που η μία πλευρά του η μπροστινή πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλη και τα μέσα που κλείνει να είναι λίγο πιο μικρά. Εκεί πρέπει να έχετε τη βάση κάτω το ξύλινο και από πάνω να βάλετε κόλλα, όχι στις άκρες, για να μπορεί να μπει αυτό από πάνω και να μπορεί να κουμπώσει σωστά και καλά. Το έχω τελειώσει λοιπόν και αυτό, έχω αφήσει και τις χαρτοτενίες για να στεγνώσει καλά και περίπου σχεδόν είναι έτοιμη.
Σας τη δείχνω κιόλας λίγο, τουλάχιστον το μέσα, κόλλησα και το μέσα και είναι έτοιμο. Τώρα βάζουμε και το καπάκι, το κολλάμε κι αυτό και ο σκελετός ουσιαστικά έχει τελειώσει. Οπότε είμαστε έτοιμοι από αυτό το κομμάτι. Μετά έχω να φτιάξω τα δύο μικρά σιρταράκια, στα οποία εκεί αν παρατηρήσετε προς το τέλος θα σας πω έκανα ένα λάθος, το οποίο μου κόστησε λίγο στην εμφάνιση, στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά okay, δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε κολλάω εδώ. Απλώνω και την κόλλα με το χέρι μου, είπανε τα παιδιά και ο δάσκαλος και η βοηθός εκεί η Γιώτα, ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω, να απλώνω λίγο την κόλλα με το χέρι. Φεύγει πάρα πολύ εύκολα η συγκεκριμένη κόλλα μετά από το χέρι σου, οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα σε αυτό. Και εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει με τα πιο λεπτά ξυλαράκια να φτιάχνουμε τα σιρταράκια. Όλες τις διαστάσεις, όπως σας είπα, θα σας τις έχω κάτω στην περιγραφή για τα ξυλαράκια, οπότε θα καταλάβετε ποια διάσταση είναι για ποιο κομμάτι της μπιζουτιέρας. Θα σας το γράφω ούτως ή άλλως και από κάτω. Και βάζω και λίγο χαρτοτενία, ως συνήθως, στα σιρταράκια μέχρι να στεγνώσουν καλά-καλά. Μετά ουσιαστικά είναι έτοιμη και απλά χρησιμοποιείς ό,τι χρώμα θέλεις να τη βάψεις ή μπορείς απλά να βάλεις κόλλα και να βάλεις κάποια τα πετσαρία ή μπορείς να βάλεις κάποιο αυτοκόλλητο το οποίο είναι για ξύλο. Μπορείς να δημιουργήσεις ό,τι πραγματικά θέλεις. Και αν δείτε κάτω, έχουμε βάλει και κάποια ποδαράκια στρογγυλά, τα οποία και αυτά ήταν έτοιμα κομμένα, μας τα δώσανε. Εσείς μπορείτε να πάρετε ένα κυλιδρικό ξύλο και απλά να τα βάλετε και χερουλάκια επίσης. Εδώ όπως βλέπετε έχω κολλήσει το χερουλάκι και μετά σκέφτηκα να βάλω τα πετσαρία, οπότε έκανα το λάθος εκεί. Η Μαρία βάφει το δικό της. Αυτό είναι το δικό μου λοιπόν, αν δείτε εκεί στα χερουλάκια, στα μικρά σιρταράκια, έχω αυτό το πρόβλημα. Έχω κόψει μετά την ταπετσαρία και δεν έχει κοπεί καλά. Αλλά νομίζω είναι ωραία και ίσως βρω ένα στρογγυλό αυτοκόλλητο για να βάλω. Και αυτή είναι η μπιζουτιέρα της Μαρίας. Την έκανε σε τελείως διαφορετικούς χρωματισμούς. Έχει χρησιμοποιήσει διαφορετική ταπετσαρία. Και αυτό ήταν όλο. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκε εύκολο. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.